ήταν ένα παιχνίδι σήμερα με τεράστια παθολογική σημασία για μας και θέλω να πιστεύω και του Βασιλείας ως το πρώτο παιχνίδι. Καθοδόσαμε στο πρώτο γύρο να έχουμε το πίκρο του παιχνιδιού και αν το πάμε στη στατιστική, θεωρώ ότι είναι μια φάση μόνο που σαν κέντρο. Ένα δεύτερο γύρο που μέχρι να επιτευχθεί το τέρμα από φάουλ του Ελλήνου, πάλι προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το μηδέν. Από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον κόλλο, άρχισε η ψυχολογία του να πέφτει. Σε συνδυασμό με τον πάρο και την πίεση που έχω να πάνε για το αποτέλεσμα, έγινε αυτό που έγινε. Δεν θέλω να σχολιάσω την διευθυνσία μου. Δεν είναι θέμα διαμόρφωση του χώρου, αλλά μπορεί να σχολιάσω την διευθυνσία αυτά που έγινε. Χωρίς να υποτιμώ τη νίκη της παιδείας. Εμείς έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Πρέπει ό,τι απέμεινε από μέσα μας να το καταθέσουμε. Προσπαθώ να μπούμε στην διαδικασία να ελπίζουμε για το μετά. Σε ένα φοβερά δύσκολο πρόγραμμα. Συγχαρητήρια στην Βέλγια και καλή συνέχεια. Για να επιλογήσω τη διαφορετική άποψη που έχω, το σωστό ή λάθος, το καλό ή κακό, προέρχεται από το προσωπικό σύστημα αξιολόγησης που έχει ο καθένας μας, το οποίο δημιουργείται από τις γνώσεις που έχουμε για το αντικείμενο που συζητάμε για οποιοδήποτε θέμα μας αφορά. Γνωρίζαμε και το έθετα υπόψη του αποδητηριακού μας χώρου σε κάθε συζήτηση που κάναμε στην εβδομάδα που προετοιμαζόμασταν για τον αγώνα με την Καρδίτσα, ότι η Καρδίτσα θα έχει υψηλότερο επίπεδο προσπάθειας, αφενός διότι προσπαθούσε να πολλαπλασιάσει τις όποιες ελπίδες της είχε για παραμονή στην κατηγορία και αφετέρου το παρελθόν πολλών ποδοσφαιριστών της και έλεγε ότι θα υπερασπιστούν την προσωπικότητά τους και την παρουσία τους στους αγώνες στον χώρο. Απέναντι σε μια ομάδα λοιπόν η Βερία, η οποία, της οποίας ο αγωνιστικός σχεδιασμός ήταν να έχει πολυπρόσωπη άμυνα και επιθετικά να προσπαθήσει μέσα από τους ενδιασμούς και τις στατικές φάσεις, οι οποίες είναι καλή να πάρει το επιθυμητό για αυτήν αποτέλεσμα. Η Βέλγια του πρώτου ημιχρόνου δεν ήταν καλή και γι' αυτό υπήρξαν 3-4 επιθέσεις εφηγιασμού από τον αντίπαλο και εμείς οργανωτικά είχαμε πολλά βία στα λάθη. Και όπως ξέρουμε όλοι, σε πολυπρόσωπη άμυνα, αν παίζεις αργά, δεν μπορείς να δημιουργήσεις επικίνδυνες καταστάσεις για την παλαιστία. Η συζήτηση που κάναμε στα αποδυτήρια, εκ των πραγμάτων αποδεικνύει το ωφέλιμη, ήμασταν περισσότερο ζωντανοί, περισσότερο γρήγοροι στην οργάνωση επίθεσης, πλησιάσαμε πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή, απόρρια αυτών ήταν να κερδίσουμε αρκετά φάουλα από την πίεση που ασκήσαμε στους αντιπάλους και καταφέραμε να αξιοποιήσουμε δύο εξαιρετικές μας φάσεις. Πιστεύω ότι αυτή η νίκη δίνει ηρεμία και πολύ καλή διάθεση για δουλειά για τη συνέχεια. Στοχεύουμε να αποκρατούμε όσο δυνατόν γρηγορότερα από τις θέσεις που οδηγούν στα play-out και όπως καταλαβαίνετε, ο επόμενος αγώνας μας στην Καλλιθέα είναι και αυτός εξαιρετικής σημασίας στην προσπάθεια της υλοποίησης του στόχου. Επιθυμώ η Καρδίτσα να πολλαπλασιάζει από αγώνα σε αγώνα τις πιθανότητες που έχει για να μείνει στην κατηγορία, γιατί είναι μια πόλη που ζει για το ποδόσφαιρο από ό,τι ξέρω. Καλή συνέχεια λοιπόν και στην Καρδίτσα. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε κάποιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο η Βέλγια ήταν πιο τυχερή, θα έλεγα, και κατάφερε να γίνει αυτό το 2-0. Εμείς δεν στεκόμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Έχουμε μείνει 8 μάτς, 8 τελική για μας και θα παλέψουμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Καλή συνέχεια. Θα συμφωνήσω με τον προπονητή μου ότι το παιχνίδι σήμερα ήταν μεγάλη σημασία για μας. Μετά από δύο εξάριθμες ήττες θέλαμε επάστηση αν τη νίκη και τους 3 βαθμούς. Ερχόμασταν από ένα πολύ καλό παιχνίδι μέσα στον Πανετολικό. Παρ' όλα αυτά δεν πήραμε κάποιον βαθμό ή βαθμούς που θέλαμε. Και για μας ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε πάση να κερδίσουμε.
Ξέραμε ότι ο αντίπαλος μας σήμερα θα έρθει και θα μας παίξει κλειστά και προετοιμαστήκαμε όλη τη βδομάδα πάνω σε αυτό το στόχο ώστε να ανοίξουμε την άμυνά τους και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι δεν ήμασταν πολύ καλοί σήμερα, αλλά κρατάμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην Καρδίτσα.